Καλό τώρα τον δόκτωρα Λοίζο Λοίζου, καθηγητή παιδιατρικής, παιδιογκολογίας και παιδιωματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσίας για να μας παρουσιάσει μια σύνοψη. Τρεις λέξεις. Έφραγμα, εγκεφαλικό, διαβήτης. Τρεις ασθένειες, έναν τρίο, το οποίο ευθύνεται για πέραν του 80% των θανάτων παγκοσμίω λόγω ασθένεια. Πολύ φοβερό. Και είναι ακόμα πιο φοβερό αν σκεφτούμε ότι το 80% των θανάτων αυτών είναι προλήψιμο, θα μπορούσε να αποφευθεί. Κάνουμε όλα όσα πρέπει για να πετύχουμε το στόχο αυτό. Νομίζω όχι και γι' αυτόν τον λόγο εμείς ως γιατροί Όπω έχει προαναφερθεί, δημιουργήσαμε την ομάδα ε ΕΕ, η οποία από τον Απρίλιο του 2022 δέκα τέτοια σεμινάρια και ακόμα άλλε πολλέ άλλε δραστηριότητε και συνεχίζουμε με καινοτόμο και βρηματικό τρόπο να δημιουργούμε γνώση για την πρόληψη και για τη διαπαιδαγώγηση όλων στον τομέα αυτό και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να συμβάλλουμε για να μειώσουμε Θανάτου, αναπηρία και να βελτιώσουμε την ποιότητα τη ζωή. Κάποιοι κάποτε με ρωτούν, Γιατρέ, νομίζετε πραγματικά ότι αυτά που κάνετε ωφελούν. Για να απαντήσω αυτό το ερώτημα, θα σα πω την ιστορία τη μικρή Τίλι Σμιθ. Η μικρή Τίλι Σμιθ το 2004 ήταν 10 χρονών. Πριν 20 χρόνια, θυμάστε, είχε γίνει το φοβερό τσουνάμι στον Ειδικό ωκεανό με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Η μικρή ήταν εκεί ε, για διακοπές με τους γονείς της, 10 χρονών κοριτσάκι στην παραλία, έκαναν μπάνιον, ανέμελοι κτλ. Και ξαφνικά άρχισε να ουρλιάζει, να φωνάζει και έλεγε στους γονείς της αφρό στη θάλασσα, η θάλασσα αποτραβιέται, αντικείμενα στριφογυρίζουν, που το έδειξε ο δάσκαλο μου στο σχολείο μερικέ εβδομάδε πριν. Μα έκανε μάθημα για το τσουνάμι και μα έδειξε είναι αυτό. Οι γονεί τη δεν την έλαβαν υπόψη και είπαν: είναι. Η μικρή αποφασισμένη φώναζε, ούρλιαζε. Τελικά ο πατέρα δεν είχε άλλη επιλογή. Δεν του έβλεπαν όλοι. Τι έκανε. Πήγε ρώτησε ένα φύλακα, του το είπε. Ο φύλακα είχε ακούσει ότι είχε γίνει σεισμό. Το συνέδεσε. Σήμανε συναγερμό. Τρέξαν όλοι στο δεύτερο όροφο του ξενοδοχείου. Μόλι που πρόλαβαν. Πάνω από 100 άτομα σε εκείνη την παραλία δεν επέθανε ούτε ένα. Γιατί σα λέω αυτό το παράδειγμα, θα μπορούσα να πω πολλά αλλά το βρήκα σημαντικό γιατί αυτή η μικρή τιμήθηκε με πάρα πολλού τρόπου. Πολλέ χώρε φέρνουν το παράδειγμα του για σκοπού διαπαιδαγώγηση. Άρα, είναι ένα παράδειγμα για το πώ η παρατήρηση, η γνώση και η αποφασιστικότητα ενό παιδιού μπορούν να σώσουν ζωέ. Απλά αυτά να το συγκρατήσουμε. Και έρχομαι και λέω σε εσά, γιατί θα ζητήσω κάτι από εσά, γιατί δεν θέλω να είστε εδώ ω παθητικοί αποδέχτε κάποιων μηνυμάτων. Θέλω να γίνετε μεταδότε των μηνυμάτων που θα σα δώσουμε εδώ μαζί με του εκλεκτού συναδέλφου. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωή, να μειώσουμε θανάτου και αναπηρίε στην Κύπρο. Αν όλοι δρούμε, αν 5-10 γιατροί φωνάζουν μέρα νύχτα, δεν είναι αρκετό. Πρέπει ο καθένα από εσά, εφόσον μα εμπιστευτείτε και πιστεύω ότι θα μα εμπιστευτείτε, πρέπει να μεταφέρετε αυτά τα μηνύματα. Άρα είναι πολύ σημαντική η διαπαιδαγώγηση, η ενημέρωση και η εκπαίδευση στον τομέα αυτό. Έφραγμα εγκεφαλικό διαβήτη. Ο ανθρώπινο πόνο είναι τεράστιο θανάτια, αναπηρίε, βάρο για την κοινωνία, για το άτομο αλλά και για α, την κοινωνία γενικότερα. Α δούμε το έφραγμά, καρδιακή προσβολή. 7,5 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από έφραγμα. 50% των ασθενών με έφραγμα έχουν προειδοποιητικά σημεία. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι τρει πρώτε ώρε από την εκδήλωση των συμπτωμάτων είναι κρίσιμε για τη διάσωση τη καρδία αλλά και του ασθενού. Ξέρετε όμω τι μα δείχνουν οι στατιστικέ. Μόνο ένα στου τρει φτάνει στο νοσοκομείο τι πρώτε κρίσιμε ώρε. Όμω οι σύγχρονε θεραπείε μπορούν να σώσουν πέραν του 50% των θανάτων από έφραγμα. Άρα έχει τεράστια σημασία όχι μόνο η πρόληψη, αλλά και η έγκαιρη διάγνωση. Αν δεν κάνουμε αυτόν το πράγμα, να δεν δράσουμε έγκαιρα, νέκρο σημείο καρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια, αριθμίε, καρδιογενέ σοκ, καταπληξία, κίνδυνο επαναλαμβανομένων προσβολών και άλλα κακά με απώλεια ζωή και αναπηρία. Αποπληξία που είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο, άλλη μεγάλη μάστιγα, η δεύτερη συχνότητα, η δεύτερη αιτία θανάτων παγκοσμίω. 5,5 εκατομμύρια ανθρώπων πεθαίνουν ετησίω από αποπληξία και κάθε 40 δευτερόλεπτα, μα λένε οι στατιστικέ από τη ΣΥΠΑ, συμβαίνει ένα Εγκεφαλικό και κάθε τρία περίπου λεπτά ένα άνθρωπο πεθαίνει. Όμω προσέξτε, δεν είναι μια ασθένεια των ηλικιωμένων τα εγκεφαλικά όπω πολλοί νομίζουν. Και για να κάνω μια παρέθεση εδώ, πλέον πρώιμο θάνατο θεωρείται θάνατο σε άτομο κάτω των 75 ετών, διότι το προσδόκιμο ζωή αυξήθηκε. Άρα κάποιο που πεθαίνει κάτω των 75 θεωρείται πρώιμο θάνατο, άρα. Μπορούμε να προλάβουμε αυτού του θανάτου, αλλά να συγκρατήσουμε ότι οι παθήσει αυτέ συμβαίνουν όχι μόνο στου πολύ δικαιωμένου, αλλά και στου ανθρώπου που είναι σε παραγωγική ηλικία. Στο εγκεφαλικό επεισόδιο, η διάγνωση έχει τεράστια σημασία, η έγκαιρη διάγνωση, διότι κάθε λεπτό που περνά πεθαίνουν ε, νευρώνες, χάνουμε εγκεφαλικό ιστό και είναι κρίσιμη η επίγουσα μεταφορά ασθενού στο νοσοκομείο. Αν δεν δράσουμε έγκαιρα. Νέκρωση νευρώνων, απώλεια εγκεφαλικών λειτουργιών, μόνιμες αναπηρίες και πολλά άλλα προβλήματα, θανάτη και τα λοιπά με βάρος στην κοινωνία και για το άτομο βέβαια, την οικογένεια και για την οικονομία. Ο Ζαχαρόδης διαβίτη. εδώ θα σταθούμε λίγο περισσότερο γιατί ο Ζαχαρόδης Διαβήτης οδηγεί μεταξύ άλλων πολλών κακών και στα δύο προηγούμενα. Άρα έχει μια ιδιαιτερότητα ο Ζαχαρόδης διαβίτη. Ο οποίο είναι μεγάλη απειλή για την υγεία και τη ζωή μα, και θα δούμε ότι στην Κύπρο το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Παγκοσμίω, 500 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη και υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν από διαβήτη μόνο 1,5 εκατομμύριο θανάτοι. Αν προσθέσουμε και την νεφρική ανεπάρκεια, η οποία προκαλείται από το διαβήτη, τότε οι θανάτοι από την νόσο αυτή γίνονται 2 εκατομμύρια ετησίω. Επιπλέον. Έχει φοβερέ επιπλοκέ ο διαβήτη. Τύφλωση, νεφική ανεπάρκεια, έφραγμα εγκεφαλικό και ακροτηριασμού. Όμω, 90% των περιπτώσεων του διαβήτη μπορούν να προληφθούν. Γιατί δεν γίνεται αυτό, Διότι ω κοινωνία δεν έχουμε μεριμνήσει να διαπαιδαγωγούμε σωστά τα παιδιά μα από την νηπιακή ηλικία, από την προσχολική ηλικία, στο γυμνάσιο και μετά, με αποτέλεσμα να έχουμε ενήλικε οι οποίοι είναι ασθενεί και επιπλέον δεν φημιζόμαστε ω. Λαό στην Κύπρο, ότι φροντίζουμε ιδιαίτερα για του παράγοντε οι οποίοι προάγουν τον διαβίτη, μεταξύ άλλων η λεμαργία, η παχυσαρχία, το υπερβολικό βάρο σώματο. Αν δεν δράσουμε έγκαιρα, καταστροφέ που προκαλεί ο διαβίτη είναι πάρα πολλέ. Αθόρυβε συχνά, αλλά όταν εκδηλωθούν, είναι μη ανατρέψιμε. Αυξημένο κίνδυνο καρδιαγκιακών παθήσεων, έφραγμα, αποπληξία, νευροπάθειε, νευρο... νεφρική ανεπάρκεια, παθήσει ματιών και βέβαια θανάτικη αναπηρία έκανα αυτήν την εισαγωγή για να δούμε την πραγματική κατάσταση σήμερα και τα ερωτήματα που ο κάθε άνθρωπο θα ρωτήσει. Πού πάμε, ποια είναι η κατάσταση στην Κύπρο και τι θα γίνει αν δεν δράσουμε σήμερα. Α δούμε λοιπόν την κατάσταση στην Κύπρο. Και εδώ θα παρουσιάσω στοιχεία τα οποία η εξαίρετοι συναδέλφοι Ανά Δημητρίου και Μαρία Θανασιάδου από την μονάδα παρακολούθηση υγεία στο Υπουργείο Υγεία τη Κύπρου οι οποίοι ω αφανεί ήρωε επεξεργάζονται συχνεχώ τα στοιχεία και μα τροφοδοτούν εμά του γιατρού για πολλά θέματα. Μπορώ να σα το πω από την προσωπική μου εμπειρία στον καρκίνο, που με τροφοδοτούν συνέχεια με στοιχεία για διάφορα πράγματα, για τι έρευνέ μα, για να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, αλλά και για άλλα. Και έτσι ετοίμασαν για μα κάποια στοιχεία, η Μαρία Αθανασιάδου συγκεκριμένα, που ασχολείται με αυτό το θέμα, για να δούμε τι συμβαίνει στην Κύπρο με του θανάτου με εγκεφαλικό έφραγμα και καρότη διαβίτη. Το 2022 είχαμε 358 θανάτους από εφράγμα, 312 από εγκεφαλικά και 496, σχεδόν 500, από σακχαρώδη διαβήτη. Τα εφράγματα, περίπου 388 θανάτη, α, πε, κατά μέσο όρο κάθε χρόνο τα τελευταία πέντε χρόνια και βλέπουμε ότι οι άντρες υπερτερούν στις γυναίκες. Ε, όσον αφορά τα εγκεφαλικά, είναι πάλι λίγο περισσότερο οι γυναίκε εδώ, με 306 ετησίω. Και αν πάμε στο σαχαρόδι διαβήτη, βλέπουμε 419 περιστατικά. Αλλά βλέπετε εδώ ε, την αυξητική τρομερή. Δέστε πώ πάει ψηλά η συχνότητα των θανάτων. Δηλαδή, αυξάνονται πάρα πολύ. Και αυτό πρέπει να μα ανησυχήσει ιδιαίτερα. Και τώρα Α ζούμε για το 2022 για να δούμε τη δύναμη τη πρόληψη και τη έγκαιρη αντιμετώπιση. Ότι από του 1.500, σχεδόν 1.600 θάνατοι, από του 2.300 θανάτου που συνέβησαν σε άτομα κάτω των 74 ετών, σχεδόν οι 1.000 θα μπορούσαν να αποφευχθούν, μας λένε οι ειδικοί. Με πρόληψη μόνο. Δεν υπάρχει κανένα γιατρό, κανένα φάρμακο, καμιά μοντέρνα επιστήμη που μπορεί να κοντέψει εκ του μακρόθεν αυτά τα ποσοστά. Όλε αυτέ οι ωραίε οι που ακούνται συνεχώ, που είναι άκρω απαραίτητε βέβαια, δεν μπορούν να φτάσουν σε έτσι πράγματα. Άρα η υγεία μα είναι στα χέρια μα και να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε για ΑΒΓ. Πολλά που παθαίνουμε οφείλονται στι δικέ μα συμπεριφορέ. Επίση, με έγκαιρη θεραπεία, άλλοι 562 θανάτοι. Δηλαδή, αν διαπαιδαγωγήσουμε στάδιο τον κόσμο, θα κερδίσουμε όχι μόνο στην πρόληψη, αλλά και στην έγκαιρη διάγνωση, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα ποσοστό θανάτων 36% για το 2022 που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Αν πάμε τώρα πιο κάτω στην ανάλυση, μα σε περισσότερη λεπτομέρεια, βλέπουμε ότι εκα... από το, σύνολο, α... το, το ο συνολικό αριθμό των θανάτων, οι οποίοι σχετίζονται με την κάθε πάθηση που μιλούμε και θα μπορούσαν να αποφευχθούν, θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε 198 ανθρώπου λόγω εφράγματο, να σώσουμε τι ζωέ 67 ανθρώπων λόγω εγκεφαλικών και 123 ε, λόγω διαβίτη. Δηλαδή, σχεδόν 400 ανθρώπου για το 2022, αν ασκούσαμε σωστά αυτά τα πράγματα. Αυτή η διαφάνεια είναι ενδιαφέρουσα. Θέλω να δείτε πρώτα ε, εδώ, διότι είναι μια σύγκριση η κόκκινη γραμμή είναι η Κύπρος, η μπλε γραμμή είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης και βλέπετε ότι η Κύπρος είναι δευτεροπρωταθλήτρια, δηλαδή σε όσον αφορά το σταθισμένο αριθμό θανάτων, 73 ανά 100.000 ατόμων, Μόνο η Κροατία έχει περισσότερου που για κάποιο λόγο έχει 114. Ενώ ο μέσο τη Ευρώπη είναι 25, εμεί είμαστε 73 και πάμε αυξητικά. Αυτό πρέπει να μα ανησυχήσει ιδιαίτερα. Βλέπετε το μέσο όρο τη Ευρώπη που είναι 25,26 και το βλέπετε ακόμα καλύτερα σε αυτή την παράσταση όπου είμαστε δεύτεροι πρωταθλητέ. Όσον αφορά του θανάτου λόγω διαβίτη, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε πολύ σοβαρά. Και όσο δεν το παίρνουμε στα σοβαρά, θα σα δείξω μετά γιατί πρόκειται στι επόμενε δεκαετίε να επιδιωχθεί σοβαρότατα το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο η θανάτη. Υπάρχει ένα όρο, τον Τάλι, απλά το έβαλα για του ειδικού. Να... Είναι μια μέτρηση του συνολικού βάρου στην κοινωνία. Δηλαδή, είναι το σύνολο των θανάτων, αν θέλετε, και των αναπηρεών μεταφραζόμενα σε έτη απώλειας ζωής ή απώλειας ζωής λόγω αναπηρίας. Ένας σύνθετος όρος, τον οποίο χρησιμοποιούν οι στατιστικολόγοι, ο οποίος είναι χρήσιμος όμως, γιατί μας επιτρέπει, και αυτό σας το δείχνω εδώ, να δείτε ότι πρώτον, Ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντε που είναι βάρη στην κοινωνία, σε θανάτου, αναπηρίε, οικονομικό κόστο και όλα τα άλλα. Πρώτα, οι ισχυμικέ καρδιοπάθειε, ο, ο, τη πόνος της πλάτης είναι κατανοητό γιατί προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα, αλλά στην τρίτη θέση βρίσκεται ο διαβήτης και στην τέταρτη θέση τα εγκεφαλικά επεισόδια. Άρα βλέπετε την τεράστια σημασία που έχει το θέμα της πρόληψης και της έγκαιρης αντιμετώπισης. Τελειώνοντας, πρέπει να τονίσω κάτι. Το έχω πει πολλέ φορές, θα το ξαναπώ, γιατί πρέπει επιτέλου να λάβουμε μέτρα και επίση και εσείς να το συνειδητοποιήσετε και να το μεταφέρετε. Μεγαλώνουμε μία γενιά μελλοντικών ασθενών. Για πρώτη φορά τα παιδιά μας έχουν χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής από εμά, διότι δεν είμαι εγώ που το λέω, είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που κούρει τον κόδωνα του κινδύνου και μας λέει, κύριοι, σε τρει διαδοχικέ έρευνε, εκ των οποίων η τελευταία έγινε μεταξύ 2018 και 2020, 20 που έχω κάνει σε παιδιά 7 έω 9 ετών, είστε πρώτοι, βλέπετε εδώ, σχεδόν 50% στο σύνολο υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών. Δηλαδή από τα παιδιά μα 7 έω 9 ετών, τα μισά είναι είτε υπέρβαρα είτε παχύσαρκα. Κύριοι μα λέει ηχού, ξυπνάτε. Και έχετε μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι αν πάμε περισσότερο σε λεπτομέρεια, το 25% των παιδιών σα είναι παχύσαρκα. Δηλαδή, χοντρικά 25, 25, 25 παχύσαρκα και 25 υπέρβαρα. Και γνωρίζετε, μα λέει ηχού, κύριοι, ότι τα παχύσαρκα και τα υπέρβαρα παιδιά γίνονται τα πλήστα παχύσαρκα και υπέρβαροι ενήλικε. Ξέρετε κύριοι μας λέτε, οι γιατροί σας το λένε, λάβετε μέτρα, πολιτικοί και άλλοι αρμόδιοι, ότι η, καρδιαγε... η παχυσαρκία και το περιβολικό βάρος σώματος σχετίζονται με πολλές ασθένειες, έφραγμα, αποπληξία, διαβίτη, οι τρεις με τις οποίες ασχολούμαστε σήμερα, μεταβολικό σύνδραμο, καρκίνο και πολλά άλλα κακά. Και θα σταθώ και στον καρκίνο που είναι ο τομέας εξειδικευσής μου, όπου εκεί τουλάχιστον 20 διαφορετικές μορφές καρκίνου Συσχετίζονται ή έχουν αποδειχθεί ότι έχουν άμεση σχέση με πρόκληση καρκίνου. Και θυμάστε, πριν λίγε μέρε, δύο-τρει εβδομάδε, ήταν η Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο του Παχαίο Εντέρου. Και οι ειδικοί έβγαιναν και έλεγαν αυξάνονται τα περιστατικά καρκίνου παχαίου Εντέρου σε όλο και νεότερου ανθρώπου. Μα προειδοποιούν οι νόσοι να λάβουμε μέτρα. Ο καρκίνο του Παχαίο Εντέρου έχει άμεση σχέση αιτιακή με, το, με την παχυσαρκία. Πώ θα βελτιώσουμε την κατάσταση, περιγράψαμε την κατάσταση ω έχει. Πώ θα την βελτιώσουμε, ενημέρωση και εκπαίδευση. Εμεί ω γιατροί αρχίσαμε και θα εντατικοποιήσουμε. Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση, πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λοιπόν διοργανώνουμε την ημερίδα αυτή τώρα, απόψε, μαζί με τον εκλεκτό συνάδελφο Δ. Πέτρο ο οποίο θα μα μιλήσει για τα θέματα αυτά, ιδιαίτερα σε οτιδήποτε αφορά την καρδία. Τον νέο συνάδελφο, νέο ηλικία, τον δόκτωρα Σάκη Λαμπριανίδη, για τη σημασία τη έγκαιρη αντιμετώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων, τον αγαπητό πόλη Νευρυπίδου διαβητολόγο να μα διαφωτίσει περισσότερο για το διαβίτη και βέβαια ο, για τα παιδιά θα μα μιλήσει ο γιατρό ο Μιχάλη Αναστασιάδη, να δούμε πώ προχωρούμε. Θα παρακαλέσω του συναδέλφου να προσέλθουν τώρα για να. Θα γίνει τώρα μία μικρή, αν θέλετε, ε, ε, συνεδρία κατά κάποιον τρόπο, θα βάλω ερωτήσει, απαντήσει, σε κέρια σημεία που γνωρίζουμε ότι απασχολούν του περισσότερου από εσά. Θα είναι δέκα λεπτά μάξιμου ο κάθε γιατρό και μετά θα έχουμε περισσότεροι από μία ώρα, κατά την οποία θα μπορείτε να βάλετε ερωτήσεις και επαναλαμβάνω για τις ερωτήσεις ότι πρέπει μια καλή ερώτηση έχει μόνο δύο φράσεις το θέμα και την απορία. Δεν παίρνουμε δηλαδή το μικρόφωνο να κάνουμε διάλεξη ή να, να κριτικάρουμε. Όχι. Είναι το θέμα που μας απασχολεί και η απορία για να μπορέσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να βάλουν ερωτήσεις. Και επίσης υπερθυμίζω αυτό που είπε ο Ανδρέας πριν, ότι επειδή μεταδίδεται ζωντανά και επειδή το είδος της αίθουσα υπάρχει βιντεογράφηση από παντού, είναι μια σύγχρονη αίθουσα του Πανεπιστημίου Λευκοσία. Ε, όσοι δεν θέλουν να φαίνονται θα πρέπει να αποχωρήσουν. Σας ευχαριστώ.